Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα θάρρος ή αλήθεια. Ξαναθυμίζω στον κόσμο, παίζουμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 11 η ώρα το βράδυ. Θυμήθηκα ένα φίλο από τον παλιά που είχαμε κάνει ένα βίντεο κλιπ τότε Χριστουγεννιάτικο εκεί με μια ολόκληρη ομάδα και τον θυμήθηκα και τον κάλεσα στην εκπομπή. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι αγαπημένο παιδί ολωνών μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Για να μην σκρατάω και σε αγωνία όμως, είναι ο πολυτάλαντος Αδάμος σήμερα στην παρέα στο θάρρος ή αλήθεια. Καλώς ήρθες, αδερφέ. Καλώς σας βρήκα. Πολύ καιρό έχαλας εδώ, ειλικρινά. Γεια σου, Μπάμπη μου. Και τώρα, επειδή τα Χριστούγεννα και επειδή σε έχω συνδυάσει με τα Χριστούγεννα, εσένα. Είμαι και τα λατρεύω τα Χριστούγεννα. Έχω αρρώστια. Ποιος δεν τα λατρεύει, φίλε. Είναι μια αλήθεια αυτό. Και λέω τώρα πρέπει να φωνάξουμε Αδάμ. Γιατί σε αγαπάνε όλοι οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστρες? Δεν ξέρω. Μπελέν, όλες με στείλαν μηνύματα. Επειδή κοινοποίησα στο Facebook. Σήμερα έχουμε Αδάμο, γράφουμε γυρίσματα, θάρρος ή αλήθεια. Όλες να μου το προσέχουν, να μου το προσέχεις, τον Τζουτζούκο, τον Γλυκούλη και το ένα και το άλλο. Εντάξει, έχω καλή σχέση με τους συναδέλφους μου όλους. Μ' αρέσει όλοι να προχωράμε, ξέρεις. Βέβαια. Δεν είδα ποτέ κανέναν ανταγωνιστικά. Χαίρομαι για όλους όσοι ανεβαίνουν. Και θέλω αυτό, δηλαδή βγάζω αγάπη και μάλλον την εισπράττω. Βγάζει και χαβαλέ, ναι, γιατί δεν κάνει και. Ναι. Τώρα είμαστε τώρα και λόγω τηλεοράσεως, είμαστε κρατάμε και ένα τύπο. Ο Αδάμος είναι όμως το τρελοκομείο στην παρέα. Με το γέλιο, με το πείραγμα, με το ένα με το άλλο. Εσείς που τον ξέρετε καλύτερα. Αδάμο, κάτσε να μάθουμε τώρα πράγματα για σένα. Τηλεοπτική συνέντευξη τελευταία φορά που έβεσαι πότε ήταν? Έχει καιρό. Πόση καιρό, ρε. Έχει πολύ καιρό. Καλά, δύο χρόνια έχει. Παραπάνω έχει. Παραπάνω από δύο, ρε. Ναι, έχει πέντε χρόνια. Έξι. Πέντε χρόνια. Ναι. Εδώ Θεσσαλονίκη την έχεις δώσει? Ναι, νομίζω. Μπράβο. Εμείς όμως σε πήραμε αποκλειστικότητα τώρα. Ναι, σε τραβήξαμε. Με το που μου είπες, έλα, ήρθα εντάξει κατευθείαν, γιατί σε αγαπάω πολύ. Και εγώ. Βασικά είσαι άνθρωπος που έχεις χαμόγελο και δείχνεις ότι αγαπάς τη ζωή. Με το χαμόγελό σου, το εκπέμπεις αυτό. Και γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι έτσι, τους λατρεύω, ρε παιδί μου. Όποιος γελάει και δεν είναι μίζερος. Ναι, έξω καρδιά. Και νομίζω ότι από τότε που σε γνώρισα, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ, σε συμπάθησα με τη μία. Κατευθείαν λέω. Και πιστεύουμε ότι κάνουμε και σωστά αυτό που κάνουμε. Το κάνεις πολύ καλά, ναι. Προσπαθούμε. Και δείχνεις αγάπη. Γενικά δείχνεις αγάπη και για αυτό που κάνεις, αλλά και για τη ζωή, ρε παιδί μου. Είσαι καλός, είσαι ωραίος. Προσπαθώ. Και προσπαθώ. Σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Και εγώ, αδερφέ, ειλικρινά, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τα καλά παιδιά και τα παιδιά που έχουν ταλέντο. Και εσύ έχεις ταλέντο. Να είσαι καλά. Και αυτό είναι το καλό. Αλλά να μάθουμε γρήγορα πράγματα για σένα και να θυμίσουμε στον κόσμο. Ο Αδάμος, καταγωγή. Από εδώ. Θεσσαλονικιός. Καθαρό είμαστε Θεσσαλονικιός. Καθαρό είμαστε, ναι. Εσύ, Αδάμο, τώρα πόσα χρόνια έχεις που ασχολείσαι με την τραγωγή? Πολλά. Το βλέπετε φρέσκο νέο μορφούλι. Αλλά το παιδί αυτό είναι χρόνια στο κουρμπέτι, να το πω στη γλώσσα μας λαϊκά. Με μεγάλος. Μεγάλος, πόσο μεγάλος. Εντάξει. Δεν πασάμε να πούμε και ηλικίες, αλλά εντάξει. Πόσο είσαι, ρε παιδί μου. Άντα. Πάνω πολύ, ναι. Πάνω από 30. Πολύ πάνω. Μην με πεις έχεις βάλει τεσάρι μπροστά. Πιο πάνω. Άσε ρε τώρα, πώς τρελάνεις. Πάνω από 40. Όχι, τεσάρι, όχι. Α, τεσάρι, νόμιζα όχι. Τεσάρι. Όχι, όχι. Δεν είναι το τεσάρι μπροστά. Εγώ το δηλώνω όμως, σε δύο χρόνια μπαίνει το τεσάρι σε μένα. Σε δύο χρόνια μπαίνει. Ναι, με 38 είμαι. Ωραία. Δεν μασάμε. Εντάξει, δείχνουμε 25. Όχι, ναι, αυτό. Αδάμος, λοιπόν, με το τραγούδι πώς προέκυψε, ρε φίλε? Βασικά, να φανταστείς, είχα περάσει αστυνομικός. Πλάκα κάνεις. Ναι, ναι. Και το λάτρευα, ρε παιδί μου. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδιστής, αλλά δεν πίστευα ότι μπορώ να γίνω ποτέ. Και τυχαία έκανα μια οντισιόν. Λέω, ας το δοκιμάσω. Και με πήρανε κατευθείαν από την οντισιόν. Και δεν πήγα στην αστυνομία. Και ήθελα να το δοκιμάσω, γιατί είχα διαβάσει και τον Αλχημιστή πριν γίνω τραγουδιστής. Και έλεγε ότι πρέπει να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Και το βιβλίο με παρέσυρε πάρα πολύ, ας πούμε, σε αυτή την απόφαση. Και λέω, ας το ζήσω και ό,τι γίνει, ρε παιδί μου, ό,τι γίνει. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα είναι καλά τα πράγματα. Μου πάνε καλά. Δεν μετάνιες που δεν έγινες? Όχι. Όχι, δόξα τω Θεώ. Γλιτώσαμε και τις κλίσεις, όχι τίποτα άλλο. Έχω πολλούς φίλους που είναι αστυνομικοί και τους αγαπάω πολύ.
Έχεις φίλους στους κοινωνικούς πολλούς. Ναι. Από τη σχολή, τότε που είχαμε πάει στη σχολή. Και είμαστε ακόμα φίλοι, ρε παιδί μου, με αρκετούς. Και χαίρομαι και για αυτούς, αλλά χαίρομαι και για μένα. Ναι, αλλά φίλε, τώρα τι σχέση έχει ο αστυνομικός με το τραγούδι, δηλαδή πώς έφαγες φλασκάζι. Είχα περάσει στην αστυνομία από τις Πανελλήνιες τότε που είχαμε δώσει. Και απλά λέω ότι δεν θα μάθω ποτέ τι θα γίνει άμα δεν το δοκιμάσω. Και παραιτήθηκα και. Το τραγούδι όμως, αδερφέ, μισό λεπτό τώρα. Από μικρός δηλαδή, εσύ τραγουδούσες και έλεγες «Μουστάρο, τραγουδάω», είχες κάποιο πρότυπο τραγουδιστή. Τον Τζάκσον είχα. Έλα. Ναι, είχα. Με τον Μάικλ Τζάκσον μεγάλος, ας πούμε, αλλά ήθελα, μ' άρεσε πιο πολύ ο χορός από το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να κάνω σόου, ας πούμε, και έτσι. Τραγούδι, σόου. Σάκης Ρουβάς, ναι, δηλαδή, σε ελληνικά, ναι, πρότυπα. Όχι τόσο ο Σάκης, αλλά ήθελα να κάνω αυτά που έβλεπα στον Τζάκσον, ήθελα να τα πραγματοποιήσω. Και το 2012 μου έδωσε την ευκαιρία ο Μάρκος από τις Μούσες και έκανα κάτι για τα δικά μου τα δεδομένα πολύ ωραίο. Έκανα κάτι υπερπαραγωγή, ας πούμε. Εγώ τα θυμάμαι. Με τον Γκάρ και τις Μούσες, ας πούμε. Και έβγαλα αυτό που είχα χρόνια στο μυαλό μου. Το πραγματοποίησα, ας πούμε, το 2012. Έκανα μια υπερπαραγωγή και τα ελληνικά δεδομένα και χαίρομαι πολύ που κατάφερα να το κάνω αυτό το πράγμα. Βέβαια. Ναι, πολύ. Απλά τώρα τα μπάτζετ και τα κόστος αυτά δεν μέτραν στη νύχτα πλέον, γιατί ρίξαν όλοι, ναι, τα... Τώρα κόπηκαν αυτά, άλλαξα και εγώ στυλ τελείως τώρα, έχω κάνει άλλο έγινε, θέμα. Τρεμπέζεις. Όχι, έχω γίνει στυλ τσαλίκο θέμα, ας πούμε, ρε παιδί μου, έτσι πιο ξεσηκωτικό. Αφού έγραψες και τα περαστικά, ναι, έχεις το τσαλίκι, δεν θα παίζει... Εντάξει, είμαστε φίλοι, τον αγαπάω πολύ. Και... Ήρθε και στην πόλη τώρα εδώ. Ναι, είναι εδώ στην πόλη και πάει πολύ καλά από ό,τι έμαθα. Και ναι, τώρα βασικά, ναι. Εσύ δηλαδή, Δαδά μου, τώρα συζητήσεις, κατατάσσεις σε pop, ελαφρολαϊκός, τι, δηλαδή, τι ταμπέλα μπορούμε να σε βάλουμε. Τώρα μια μίξη. Μίξη. Ναι, βασικά, κοίτα, το show είναι αυτό που με εντριγκάρει, αλλά... Θέλεις ακόμα δηλαδή να το κάνεις. Και το λαϊκό το κάνω σαν show, ας πούμε, πλέον. Δεν είναι το λαϊκό που κάνω ο λαϊκός ο τραγουδιστής. Τώρα το show μου, ας πούμε, είναι το λαϊκό μου. Τι κάνεις, παράδειγμα, το λαϊκό show? Τίποτα. Βγαίνεις και ξεσηκώνεις τον κόσμο με ρούμπες και θέματα μπερδεμένα μέσα, ας πούμε. Και είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα και... Είσαι δηλαδή, αδερφέ, άνθρωπος που θες δηλαδή να τους βλέπεις κάτω να είναι ζωηροί, ναι, να χορεύουν, να διασκεδάζουν. Ξέρεις, δεν θες να πεις μπαλάντες, παράδειγμα. Όχι, μ' αρέσουν οι μπαλάντες, λατρεύω να λέω μπαλάντες, αλλά αυτό κοιτάω να γίνω ένα με τον κόσμο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κοιτάω όταν θα βγω να περάσει καλά ο κόσμος, δεν με ενδιαφέρει εγώ, ας πούμε, τι θα είμαι, πώς θα βγω, πώς θα είμαι. Με ενδιαφέρει να γίνω ένα με τον κόσμο, να τους ξεσηκώσω. Και να περάσουν καλά αυτοί, δηλαδή εκεί θα δώσω το 100% στο πρόγραμμα μου, στο λαϊκό μου, ας πούμε, που είναι λαϊκό σόου, ας πούμε. Στο πρώτο, ας πούμε, εντάξει, βγαίνεις σαν τραγουδιστής, τα λες, οκ. Okay. Ερμηνεύεις, ας πούμε, σαν ένας τραγουδιστής και μετά πας, γίνεσαι με τη μάζα. Αυτό είναι ο σκοπός μου, δηλαδή όταν κάνουν οι λαϊκοί τραγουδιστές που βγαίνουν και τραγουδάνε απλά, ναι, μου φαίνεται λίγο βαρετό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δηλαδή, Okay, τραγούδησα, τα είπα καλά και τι έγινε, ξέρεις. Το τι πάνε... άλλο θα ήθελες να κάνεις, πρόεδρε και θέμα είναι να γίνεις... Να ξέρεις ότι μας αγαπάνε εδώ οι λαϊκοί τραγουδιστές, ναι, που έχουν εκπομπή. Μας αγαπάνε οι λαϊκοί και εγώ τους αγαπάω, είναι όλοι φίλοι μου, έτσι, όλοι οι κολλητοί μου είναι. Απλά θέλω, δεν μου αρέσει, ας πούμε, απλά να τραγουδάει ο τραγουδιστής. Απλά, δηλαδή κάθονται όλοι και κοιτάνε πώς θα τα τραγουδήσουνε. Τα τραγούδια. Να κάνουν και κάτι με σωματικά, με τη σκηνική παρουσία. Ναι, κάτι έχει... ναι. Ναι, μερικοί, ας πούμε, είναι και καρφωμένοι στο πάτωμα, ας πούμε. Εγώ δεν το μπορώ αυτό. Θέλω να ανέβω στο τραπέζια, να πάω μέσα στον κόσμο, να γίνουμε ένα... Αυτό είναι καλό όπως τώρα, ωραία ιδέα. Σε λαϊκό στο κουβίστο πήγε να βγαίνει όλο το τραπέζι για να κάνει μια γύρα. Εντάξει, ο πρώτος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, εντάξει, θα το πάρω για... Φαντάζομαι τώρα τον Βασίλη Καρά να βγαίνει στο τραπέζι, ο παράδειγμα. Όχι, εντάξει, όχι. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά σε πιο light ονόματα γίνονται αυτά. Ναι, ο Τσαλίκης, ας πούμε, είναι αυτό. Καλά, που Τσαλίκης, καταλαβαίνεις. Για μένα είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε αυτό που κάνει. Εσύ, ρε φίλε, τώρα παράδειγμα, εντάξει, οκ, okay, για να ξαναπάμε λίγο πίσω, γιατί το αφήσαμε το πίσω κομμάτι, το flashback που είπαμε. Ασχολήθηκες με το τραγούδι, γιατί το γούσταρες, το ήθελες από μικρό παιδί. Ναι. Έγινες, έκανες συνεργασίες τώρα και με πολλούς. Δούλεψες κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Ναι, κατευθείαν. Ξεκίνησα από το Ρόδον. Παλιά με το φίλο μου τον Νικολαίδη. Με τον Νίκο τον Νικολαίδη. Γεια σου, ρε Νικόλα, που ξέρω ότι βλέπεις τις εκπομπές και με τα λέμε στο Facebook. Ο Νικόλας είναι αδερφός. Ναι, τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτός με έκανε τραγουδιστή βασικά. Και
Του χρωστάω πολλά. Δεν ξεχνάς, μ' αρέσει. Όχι, όχι, είναι πολύ καλός. Τον λατρεύω, είναι πανέξυπνος. Πολύ έξυπνος άνθρωπος. Και εντάξει, ναι, πιστεύω ότι είδε αυτό που ήμουνα και το πήρε και το ενσωμάτωσε μες στο πρόγραμμά του. Βέβαια. Και μετά ήρθαμε μετά το Ρόδο, ήρθαν και άλλες συνεργασίες γενικότερα με πολλά μαγαζιά εδώ της πόλης. Έχεις δουλέψει. Ναι, η μεγαλύτερη μου τιμή ήταν που με πήρε ο Γονίδης, ας πούμε, και με κατέβασε στην Αθήνα. Ήταν και παραγωγός μου. Μου κάνε, ας πούμε, το πρώτο CD με πήγε στο Μίλτο Καρατζά. Κάναμε εκεί το πρώτο CD. Μου φιλοξένησε και στο σπίτι του άνθρωπος. Μοναδική εμπειρία. Πολύ... με τον δάσκαλο. Νομίζω ότι... τι σου έχει μείνει από το Σταμάτη Γονίδη? Νομίζω ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και ο πιο διορατικός. Δηλαδή, κάθε λεπτό μαζί του ήταν πολύ σημαντικό. Ήθελα να είμαι μαζί του συνέχεια. Δηλαδή, έπαιρνα τι πράγματα. Τι συμβούλευε, Αδάμ, ο Γονίδης? Δεν συμβούλευε, απλά έβλεπες από τη στάση του ότι δεν τρέχει κάτι, φίλε. Δηλαδή, ότι όλα είναι καλά και ας ήταν όλα χάλια. Αλλά ένιωθα ότι άμα σκεφτόμασταν όλοι σαν τον Σταμάτη, θα ήταν όλα διαφορετικά σε αυτή τη χώρα. Τι εννοείς, δηλαδή, τι ιδιαίτερο είχε αυτός δεν ο άνθρωπος? Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Είναι ότι είναι πολύ μπροστά, πολύ. Δηλαδή, δεν νιώθες άγχος ποτέ. Στο κομμάτι της δουλειάς, της ερμηνείας και σε όλα αυτά, τι, πώς ήταν? Δύσκολος? Όχι, ήταν θεός. Απαιτητικός τηλεομανής, ξέρω και το Σταμάτη. Ναι, είναι απίστευτος. Και με τους μουσικούς που είχα μιλήσει μου λέγανε το πόσο μεγάλο φαινόμενο είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, πόσο μεγάλο ταλέντο είναι. Δηλαδή, πάει, τραγουδάει και πάει σε δρόμους που ούτε μουσικός δεν μπορεί να τους καταφέρει αυτά τα πράγματα. Θα ήθελες πια συνεργασία ξανά με Σταμάτη, δηλαδή? Εννοείται, τον λατρεύω. Τον λατρεύω. Τώρα το που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δουλεύει. Δεν μπορώ να πάω να τον δω. Είσαι και εκτός εσύ, δεν μπορείς να το δεις. Δεν μπορώ να πάω, ναι. Μάλιστα. Γονίδης δηλαδή, μια μεγάλη συνεργασία που κάνατε. Η μεγαλύτερη μου, ναι. Και η πιο σημαντική πιστεύω που έχω κάνει είναι αυτή. Με ποιον άλλο θα ήθελες να συνεργαστείς, Αδάμου, που το έχεις δηλαδή με όνειρο ζωής που λέμε? Δεν έχω κάποιο όνειρο. Έχω συνεργαστεί με σχεδόν όλους, αλλά δεν με πολύ κόσμο. Δεν έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Σαν τραγουδιστής, δηλαδή, τώρα σε έχεις βγάλει και τα τραγούδια με το Σταμάτη Γονίδη, έχεις κάνει δηλαδή σου δισκογραφία. Μου έχει δώσει και τραγούδι, ναι, ο Σταμάτης. Στο CD μου, δηλαδή, στο CD που έκανα το πρώτο, μου είχε δώσει δικό του τραγούδι, ναι. Σαν CD, δηλαδή, πώς έχεις κάνει τώρα, δηλαδή? Ένα, δεν έκανα άλλο. Ένα. Γιατί μετά είδα λίγο τα πράγματα. Πόσα τραγούδια περιείχε το CD? Πέντε. Πέντε. Πέντε, ναι. Και ένα του Γονίδη ήταν? Και ένα ήταν του Γονίδη, ναι. Και όλα τα άλλα? Τα άλλα ήταν από άλλους φίλους μου. Από το... ο Γαβρίλος μου είχε δώσει τραγούδι, ναι, τον αγαπάω πολύ. Έχει υποσχεθεί ο Γαβρίλος ότι θα έρθει σε αυτό το καλαπέ γιατί δεν χάνει ποτέ εκπομπή. Τα λέω και δημοσίως, φιλαράκο, για να δεσμευτείς και on air. Για συνέχισε τώρα. Ναι, και ο Νίκος ο Βόνης μου είχε δώσει ένα τραγούδι, ναι. Καλές συνεργασίες, ναι. Πήγε καλά το CD, το κυνήγησε το θέμα, τι έγινε? Όχι, δεν το πολύ κυνήγησα, να σου πω. Δεν το πολύ κυνήγησα, γιατί εντάξει, ήθελα... με τα κομμάτια δεν ήμουνα και τόσο καλυμμένος, ξέρεις, δηλαδή, και με... ήθελα κάτι πιο δυνατό, ας πούμε. Και μετά σου ήρθε, λοιπόν, πέρα από ερμηνευτής όπως ο Αδάμος, κυρίες και κύριοι, γράφει και χρυσές επιτυχίες στο παιδί. Εκεί, αυτό πώς ήρθε τώρα? Και αυτό ήρθε από μόνο του, το είχες από μέσα και το ανακάλυψες μετά ότι το έχεις. Τι έγινε εκεί? Το να γράφεις και τραγούδια. Αυτό κατά τύχη βασικά έγινε, ας πω. Πλάγια. Ναι, ήμασταν τότε στο Ρόδον με τον Νίκο, με τον Βέρτη. Και μου λέει, έπαιζε ένα το όνειρο αληθινό, ρε παιδί μου. Μου παίζει τη μελωδία και λέω, θα σου το κάνω, θα σου βάλω στίχο. Και την άλλη μέρα του το πάω με στίχο, το κάνει και το βγάλε μετά από 6 χρόνια το τραγούδι. Και μετά, το όνειρο αληθινό βγήκε μετά από 6 χρόνια. Ναι, μετά από 6 χρόνια. Πλάκα κάνεις. Ναι, το είχαμε... Για να μοιραστούμε λίγο όμως και με τον κόσμο και να επιθυμίσουμε ποια τραγούδια έχεις γράψει και για ποιους φίλους τραγουδιστές. Πολλούς. Ναι, πολλοί. Και κομμάτια που γίνανε επιτυχίες, ναι, έχεις γράψει. Στον Νίκο, στο Βέρτι έχω γράψει, στο όνειρο αληθινό, στο Γιώργο του Τζαλίκη το περαστικά μου. Στη Δήμητρα Νταγιάννη το είμαι τόσο καλά. Το κάναμε και βίντεο, ναι, κλίπ Star System, να βλογήσουμε και τα γένια μας λίγο. Και... στο Γιάννη το Ρίζο το έχω θέμα έγραψα, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που το αγαπάω πολύ και το Γιάννη τον αγαπάω πάρα πολύ. Και εμείς τον αγαπάμε, ναι, και ρίζουμε στο Γιάννη το Ρίζο.
και το φίλο μου το Στέγιο Τωρίζο, γιατί ξέρουμε ότι βλέπουμε τις εκπομπές. Τώρα θα στείλουμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και ρεπτήσουμε όταν πάμε. Και στον κολλητό μου έγραψα τώρα, έχει λίγο καιρό, με τον Χρήστο τον Κιούρο, τον μαέστρο μας, έγραψα το «Εγώ δηλώνω τρελός». «Εγώ δηλώνω τρελός» από Διογέννη. Από Διογέννη, ναι. Μπράβο, να το λέμε, το ακούμε και σαν μουσικό χαλί τώρα. Ο Αδάμος ήρθε εδώ, του Διογέννη το τραγούδι ακούμε, που το έχει γράψει όπως ο Αδάμος με τον Κιούρα. Ένα κομμάτι που το γράψαμε πριν 2 χρόνια. Με καλά, το τραγούδια σου σιρτάρει και έρχονται μετά. Έχω πάρα πολλά, έχω πολλά. Έχω πολλά τα οποία τα πιστεύω πολύ. Δηλαδή ξέρω ότι αυτό κάποια στιγμή θα βγει. Δηλαδή οι πιο πολύ που λέει, οι επιτυχίες που σου κάτσαν οι γερές όμως είναι το «Περαστικά μου» και το «Όνειρο Αληθινό». Και το «Όνειρο Αληθινό», ναι. Ναι, αυτά τα δύο έγιναν 3 φορές πλατινένια και τα δύο. Και εντάξει, τώρα πιστεύω και ο Διογέννης το κομμάτι πάει πολύ καλά. Είμαστε ήδη στη 31η θέση, ας πούμε, ακριβώς ένα μήνα κυκλοφορίας έχει το κομμάτι. Και είναι μεγάλη μου τιμή γιατί ο κύριος Μαρμαράς κάτω από το Καραμέλα. Ναι, ο κύριος Τέλειος, βέβαια. Ο κύριος Τέλειος, ναι. Μέσα από πολλά τραγούδια, γύρω στα 40 τραγούδια που του πήγανε, διάλεξε το δικό μας, εμένα με τον Χρήστο, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Εκείνη και όλη η ομάδα τώρα, Σιγανός, Βαλεντίνο, Γιάννου, ναι, εκείνη, ναι, ναι, την πόλη μαζί. Άρα είσαι σε καλό δρόμο. Ναι, το κάναμε δηλαδή και με τις συμβουλές του Χριστόδουλου του Σιγανού και του Βαλεντίνου, που είναι πολύ, καλά, πολύ καλοί άνθρωποι. Να ετοιμάζει διαδρομάκι για τραγούδι. Ναι, άσχετο. Ναι. Την έχουμε backstage. Και βγήκε αυτό το κομμάτι, το οποίο εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, το αγαπάω πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο Διογέννης είναι κολλητός μου, είναι αδελφός μου. Και το παιδί πάει πολύ καλά κάτω στην Αθήνα. Άρα, εσύ, Αδάμο, το ρωτήσεις, το που έχεις, να δίνεις και μου πεις και τα δύο. Να γράφεις επιτυχίες για τα παιδιά ή να γράφεις τραγούδια και για σένα. Για να μην έβεις εσύ. Όχι, για μένα δεν με ενδιαφέρει για μένα. Με ενδιαφέρει. Πιο πολύ θες να πας να δεις το κομμάτι του να γράφεις τραγούδια παρά πιο πολύ να θέλω, ναι, πιο πολύ σιγά σιγά θέλω να το πάω μόνο εκεί. Αποσύρεσαι από το τραγούδι, δηλαδή. Όχι, δεν αποσύρω, αλλά. Ελληνικά. Εξακλάπεδο. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό. Όχι, νομίζω ότι. Ότι με εμπνέει πιο πολύ, με γεμίζει πάρα πολύ να δίνω χαρά σε άλλους από το να εισπράττω εγώ τη χαρά από μόνο από τον κόσμο, ας πούμε. Μου δίνει, δηλαδή τώρα, όταν με παίρνει ο Διογέννης και μου λέει, ξέρεις, πάει καλά, περνάει το κομμάτι και τέτοια και χαίρεται αυτός, χαίρομαι με τη χαρά του, καταλαβες. Και εγώ έτσι νιώθω σε πολλά πράγματα, ναι. Και σε καταλαβαίνω πώς το λες. Άρα έχω και μια φίλη μου κάπου εδώ που θα τη δώσει και κάποιο τραγούδι. Ό,τι θέλει. Δεσμεύει στον αέρα δηλαδή, ε. Ναι, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Θα το παίζουμε το βίντεο, πρόσεχε τι λες. Είναι πολύ καλή. Η ανδρομάχη. Εκεί πώς κρίνεις, ρε φίλε, δηλαδή το τραγούδι. Πώς λες τώρα θα γράψω τραγούδι π.χ. για το Βέρτη, θα γράψω τραγούδι για το Τσαλίκι ή σου έρχονται γράφω το τραγούδι και μετά. Όχι, τα ακούνε και διαλέγουν. Βασικά. Έχεις εμπνευστεί να πεις. Ναι, θέλω να στη Δήμητρα, ας πούμε. Μπράβο. Στη Δήμητρα μου λέει: θέλω ένα δημοτικό. Ξέρεις. Δημοτικό τώρα για μένα ήταν κάτι. Τελείως έξω από τα νερά μου να γράψω. Και μια μέρα που οδηγούσα, μου έρχεται το κομμάτι, ξέρεις. Και δεν το πίστευα κι εγώ ότι μου ήρθε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι λατρεμένο μου κομμάτι. Και την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω: Δήμητρα, άκου αυτό. Και μου λέει: μπες στούντιο αύριο και κάντο. Και μπήκαμε στο studio, το κάναμε, το έκανε και βίντεο κλιπ και νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχω γράψει. Είναι λατρεμένο, ναι, είναι λατρεμένο. Τα περαστικά μου, το Τσαλίκι, πώς σου είδε και το έγραψες. Τα περαστικά μου είναι... Έχουμε καψούρα τώρα, παλιές. Ναι, είναι απίστευτη ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία κατά για να το μοιραστούμε λίγο με τον κόσμο. Τώρα να το πω στον κόσμο. Δεν θα πούμε το όνομα της αγαπημένης. Ναι. Να μην το έχεις πει και παλιά στο βίντεο κλιπ που τα γυρίζαμε. Ναι, ναι, ναι. Τα Χριστούγεννα τότε με τον Βέρο που ήμασταν. Τα είχαμε μια κοπέλα, ήμουνα στην Αθήνα τότε, χωρίζουμε, μετά μου λέει, περνάνε 3 μήνες, εγώ γνωρίζω μια άλλη κοπέλα τέλος πάντων, στη Δράμα, και αυτή, είμαι πολύ καλά με την καινούργια την κοπέλα, περνάω πάρα πολύ καλά, και μετά με παίρνει αυτή τηλέφωνο και μου λέει, θέλω να είμαστε ξανά μαζί. Και λες, και τη λέω, και λέω, τι μου λες τώρα, ας πούμε, ξέρεις. Και γυρνάω στο σπίτι μετά, ήμουνα στο θέατρο τότε στη Δράμα, δούλευα. Και γυρνάω στο σπίτι και εκεί που κάθομαι, δεν ήσασα, παίρνω την κιθάρα, ξέρεις. Και μου έρχεται, λέω, τώρα είμαι καλά, λέω, τι μου είπε αυτή, λέω, τώρα είμαι καλά, λέω, άντε γεια. Κάνω έτσι μόνος μου την κίνηση, ρε παιδί μου. Και μου βγήκε τώρα που έχω γίνει καλά, άντε γεια, νιώθω ότι αλλάξαμε θέση, τώρα με ήθελε αυτή, δεν την ήθελα εγώ. Πόσο μου αρέσει, πόσο μου αρέσει. Και μου βγήκε τα περαστικά μου, παλιέροντά μου και
Και έτσι έγινε το κομμάτι. Και στο Τσαλίκι πώς έγινε το κομμάτι? Στο Τσαλίκι, στο Γιώργο, βασικά το Γιώργο δεν τον ήξερα εγώ τότε. Είχα δουλέψει στο Καραμέλα μια σεζόν, το έλεγα εκεί το κομμάτι, στο λαϊκό μου, και άρεσε πολύ στο αφεντικό. Και μετά μου λέει, με παίρνουν τηλέφωνο μετά από 3 μήνες, εφόσον είχε τελειώσει σεζόν, και μου λέει, το θέλεις το κομμάτι? Λέω, όχι. Λέει, θέλω να το δώσω στο Γιώργο. Λέω, ωραία, χαίρομαι πολύ. Και έτσι έγινε. Και σου πήγε καλά και σου πήγε καλά. Ναι, μ' άρεσε πολύ που και έγινε σουξέ. Ναι, μ' άρεσε πολύ που το είπε ο Γιώργος, το είπε πάρα πολύ καλά. Ναι. Το πέρασε πολύ καλά στον κόσμο. Το βίντεο κλιπ είναι απίστευτα τέλειο. Και χαίρομαι πολύ. Εγώ πιστεύω ότι ήταν το ιδανικό τραγούδι για τον ιδανικό άνθρωπο. Ναι. Ήταν τέλειο. Δηλαδή δεν φανταζόμουν άλλο να το πει. Όντως. Αλήθεια το λέω. Όντως, ναι. Μάλιστα. Εσύ, Αδάμ, τώρα πού είσαι? Να εγώ είμαι στο Βόλο, στο Voice. Μέχρι τα Χριστούγεννα, νέα χρονιά. Μέχρι τα Χριστούγεννα, στο Voice Live Clubbing. Ένας υπερχώρος, πραγματικά ένα πολύ ωραίος χώρος. Το οποίο είναι πολύ καινούριο για την Ελλάδα. Τι εννοείς, τι ιδιαίτερο είναι? Είναι club μπουζούκια, δηλαδή εκεί που είναι club γίνεται μπουζούκια, μετά ξαναγίνεται club, μετά ξαναγίνεται μπουζούκια. Είναι... Ο μαέστρος, ο Χρήστος ο Γκιούρας, έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι διάνοια ο άνθρωπος, πραγματικά. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο σε πρόγραμμα έχουμε δει. Και νομίζω ότι είναι επιτυχημένο πολύ το θέμα κάτω. Μπράβο. Εκεί στο Βόλο είναι διαφορετικά τα πράγματα, η διασκέδαση εκεί με εδώ? Εντάξει, δεν είναι πολύ καιρό. Ένα μήνα είμαι, 1,5. Αλλά νομίζω ότι... Λόγω του μαγαζιού, λόγω του προγράμματος, ο κόσμος διασκεδάζει πάρα πολύ. Είναι όρθιοι να φανταστείς. Ναι, αλλά είναι αυτό που λέτε όλοι οι τραγουδιστές, ρε φίλε. Τι? Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Ναι, και σαν την Καστοριά. Γουστάρεις Καστοριά. Καστοριά, ναι. Ο Αδάμος ήταν στην πατρίδα μου για 2 σεζόν. Ναι, ναι. 2 χρονιές. Τους λατρεύω όλους εκεί. Εκεί τους αγαπάω όλους. Δηλαδή είναι η πόλη που θα μπορούσα να πάω να μείνω μόνιμα. Ναι, σοβαρά, ναι, μ' αγαπάνε ο κόσμος πάρα πολύ, τους αγαπάω απίστευτα πολύ. Μου δώσανε απίστευτη ενέργεια και αγάπη, όσο δεν έχω πάρει, να σου πω την αλήθεια, σε καμία πόλη της Ελλάδας. Πλάκα ναι, κάνεις. Ναι. Δεν την Καστοριά. Ναι. Έχω τέτοια πατρίδα και δεν το έχω αντιληφθεί. Ναι, όντως. Όχι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Ναι, είναι πολύ καλό. Μπράβο η Καστοριά. Δηλαδή, άμα σε ξαναπούν πάνε στην Καστοριά, ξαναπάς για δουλειά. Μετά, ναι, μπορώ να μείνω και για πάντα σου. Πλάκα κάνεις. Ναι. Εκεί πρέπει να είσαι και πιο οικογενειακά, όμως πρέπει να κάνεις και οικογένεια. Εκεί. Ναι, ρε φίλε, τι θα κάνεις, εκεί δεν έχεις αλήθεια. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Δεν έχεις επιλογές. Οπότε τι έχουμε εκεί, τίποτα. Όχι, δεν έχουμε. Μπράβο, Χριστούγεννα πώς θα τα περάσουμε, φίλε. Τι περνά και τηλεοπτικός χρόνος πάντα με τους φίλους μου. Θα με μεγαλώσετε την εκπομπή εδώ πέρα, δεν μπορώ. Χριστούγεννα θα είμαι κάτω στο Βόλο, στο Voice. Εκεί όλους, μόνο τα παιδιά. Με τη φίλη μου την Ταγιάννη εκεί. Ναι, που είναι εγγύηση. Τώρα τις ετοιμάζω και καινούριο τραγούδι. Για το παρουσιάσει, το ξέρουμε, πάντα αποκλειστικό το φωτόβημα. Ναι. Και εκεί. Πώς θα ήθελες γενικά, τα πιο ιδιαίτερα Χριστούγεννα που έχεις πέρασει ποια ήταν? Τότε. Που κάναμε τα γυρίσματα. Τότε, ναι. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, να θυμίσουμε το τραγούδι στον κόσμο. Ναι, το... Τα Χριστούγεννα λέγεται το τραγούδι. Τα Χριστούγεννα, Σάκης Βέρος συμμετείχε. Ναι. Σάκης Βέρος, Μαρία Ιωαννίδη και Ντίνα Χρονά. Όλα τι με θυμίζεις τώρα. Είχαμε περάσει μαγικά. Όλη μέρα γυρίσματα, αλλά ήταν μοναδικές στιγμές. Και ήταν και η σεζόν τότε στις Μούσες που ήμουν, ήταν απίστευτα πολύ ωραία. Είχε τόσο καλή ενέργεια. Θέλαμε να είμαστε συνέχεια εκεί. Γούσταρα πολύ. Και ναι, νομίζω ότι. Όλα καλά. Όλα καλά. Πώς θα θέλεις να κλείσουμε, φίλε Αδάμου, κάτι παραλείψαμε να πούμε, κάτι που δεν είπαμε? Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί εσύ θα μας αποσχολήσει στο μέλλον, αδερφέ. Γιατί είσαι ταλεντάκι. Ευχαριστώ. Ταλεντάρο, να το πω πιο καλά. Σε ευχαριστώ. Γιατί μαθαίνω και γνωρίζω από πολλούς φίλους ότι έχεις πολλά θησαυρόσα συρτάρια που αυτά πρέπει να αρχίσουν να μοιράζονται σιγά-σιγά. Ναι, για να μας δίνεις και εμάς χαρά εδώ που ακούμε μουσική, που λατρεύουμε τη μουσική. Δεν περίμενα να μ' αρέσει τόσο πολύ. Να κάνω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλήθεια δεν το περίμενα. Δηλαδή, μπορώ να καθίσω να είμαι σε ένα στούντιο μόνο και να μην βγω ποτέ από το στούντιο. Χωρίς να υπάρχει τίποτα γύρω σου. Ναι, τίποτα. Ούτε δηλαδή, γυναίκα. Ας πούμε, 10 γυναίκα. Ας σου πω, έχω 10 τούμπανα σήμερα να βγούμε για καφέ. Στούντιο, δεν πεις. Χωρίς σεξ, ναι.
Πλάκα κι άλλη. Αλήθεια σου λέω, ναι. Θα πάρω τη φίλη μου τη... που έχουμε εδώ, δεν ανακαλύπτει το όνομά της εδώ και θα σε κάνω πρόταση. Θα μας πεις όχι. Ποια. Δεν λέω ονόματα, εδώ που έχουμε backstage κόσμο. Ναι, είναι κάτι που, ξέρεις, οριμάζοντας, είδα μια πλευρά που δεν το ήξερα. Ας πούμε, σαν την, ας πούμε στην πίστα ένιωθα την υπέρτατη ευχαρίστηση και ειδονία, ας πούμε. Αλλά τώρα αυτό που μου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου είναι αυτό. Να σου δίνει χαρά, ναι, μου δίνει. Και μας τη μεταφέρεις και σε εμάς αυτή τη χαρά. Εγώ θέλω να μας βγάζεις έτσι χαρούμενα τραγούδια, έτσι εγώ. Ναι, ναι, χαρούμενα. Έτσι έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, μπορεί να γράφεις και χαριστές μπαλάτες, αλλά θέλω ανεβαστικά. Ναι, από τον ναι. Αδάμος, αυτό θέλω θέλει ανεβαστικά. Και ο κόσμος, πιστεύω. Έτσι. Κλείνοντας, θέλω να με πεις, αδερφούλη, ευχές για τον κόσμο 2016. Έρχεται Χριστούγεννα, γιορτές. Τι θες να ευχηθείς στον κόσμο? Υγεία. Να έχουμε και να. Δεν πρέπει να το, να πρέπει να το παλέψουμε, που είναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να χαμογελάμε γιατί... Είναι μεταδοτικό. Εσύ το κάνεις καλά. Και ναι, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να πατήσουμε στα πόδια μας κάποια στιγμή. Και όλα καλά θα πάνε. Έτσι. Και εσύ χαμογελάς, ναι, καλά. Τώρα πολύ σοβαρός είσαι σήμερα, ναι. Δηλαδή θα σε βλέπει κανένας φίλος και θα λέει να αποκλείεται να είναι ο Αδάμος αυτός. Όχι, εντάξει. Και είδες και σε εκπομπή που έχουμε ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ναι, ναι, και πάλι σοβαρός ήσουν. Μη σε βάλω να παίξω η αλήθεια τώρα. Αλλά δεν το κάνω. Για άλλη φορά όμως μου παρτίζει να μας πεις τα περισσότερα νέα του 2016. Αδάμο, σε ευχαριστώ αδερφέ που ήρθες, ειλικρινά. Είσαι από τα παιδιά που συμπαθώ, αγαπώ και εκτιμώ. Και εγώ. Να ξέρεις, το λέω και το δηλώνω στους τηλεθεατές. Χρυσές επιτυχίες να έχεις. Να είσαι καλά. Και σίγουρα ξανά ραντεβού το 2016 σε αυτό το πλατό. Ό,τι θες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, με Αδάμο, κυρίες και κύριοι, κλείνει και το πρώτο μέρος της εκπομπής και επαναρχόμαστε με δεύτερο μέρος. Μη φύγει κανείς.